Και ξεκινάει το διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι αυτό που έχει δύο παιδάκια, 5 και 7, δεν τα έχουμε γνωρίσει ακόμα, αλλά πολύ τα έχουμε αγαπήσει μέσα από τα λόγια της. Η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, η Δήμητρα Ζαφυρακοπούλου. Είσαι ουρανός, γονατάστρα, γράμμος για να φτιάχνω κάστρα. Είσαι ένας χορός, μες στο κύμα, σε μαθαίνω βήμα, βήμα. Είσαι εσύ, της φωτιάς, στο φιλί, αγκαλιά και φυγή, ας τα πίσω όλα. Είσαι εσύ, της καρδιάς, στο κλειδί, η ορμή, στη ζωή, εσύ σε πάνω απ' όλα. Χαιρόμαστε! Να τα χαιρόμαστε! Για γενέθλια ο γιος μεταξύ. Να τον χαιρόμαστε! Να τον χαιρόμαστε! Τώρα αυτό. Τώρα αυτά, κοίταξε να δεις τι θα γίνει. Τα πας εσύ εκεί, εγώ θα τα πάω εκεί. Ή πήγαινατε εσύ, πήγαινατε εσύ. Κάνε και λίγο στα χυλάκια σου που έχει μείνει λίγο μακαρόν. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μπροστά σου, Στέλιο, για να τα φας όλα. Και μπροστά μου και πίσω μου, εδώ θα τα φάνε τα παιδιά. Τα παιδιά. Δήμητρά μας, πού βρίσκεσαι, καλά, σε ποιο πάρτι πηγαίνεις, δικό σας είναι, λοιπόν, κάνετε εσείς. Είμαστε σπίτι μου. Σπίτι, ναι. Κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο, κάνω τα πάρτι των παιδιών στο σπίτι και γενικά θέλω να έχουν στην ανάμνησή τους ότι το έχουν ζήσει στο σπίτι και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω το ζω περισσότερο από τα παιδιά εγώ, μαγειρεύω μια μέρα πριν. 10-12 ώρες. Εννοείται. Καλούμε 30 άτομα, συν 15-18 παιδιά. Είναι γείτονες, κουμπάρι, δύο φίλοι από το σχολείο. Α, εσείς δεν καλείτε όλη την τάξη. Όχι. Γιατί εμείς το έχουμε όλο. Καλούμε όλη την τάξη. Δεν γίνεται στο σπίτι να μαζευτούμε. Ναι, θα γίνει βάφτιση μετά. Γι' αυτό δεν κάνουμε σπίτι και πάμε έξω. Ναι. Αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, τους φτιάχνω candy bar, φτιάχνω τις πινιάτες μόνη μου. Τι? Ναι, ναι, έχω τρέλα. Είναι ψυχοθεραπεία μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο σου, Δήμητρα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είμαι έτσι, υποδέχομαι τους καλεσμένους. Έχουμε ένα καλό εμείς στο σπίτι, ότι έχουμε αυλή κήπο και έχω φέρνω μια κοπέλα, την Ελισάβετ μου, η οποία με βοηθάει και με τα παιδιά αυτή την περίοδο που είμαι εδώ. Είναι ανιματέρ, παίρνει όλα τα παιδιά, τα πάει στην αυλή, τα απασχολεί δύο ώρες και εμείς είμαστε κυριλαίοι γονείς. Ξέρω. Ένα δίωρο. Το ξέρω αυτό το στυλάκι. Και μετά έρχονται, σβήνουμε την τούρτα και αρχίζουμε το φαγητό. Λοιπόν, εγώ στην αρχή είμαι έτσι. Έφερα μια τσαντούλη γιατί ήθελα να σας δείξω, θα γίνει πάλι ένα all day outfit. Outfit. Θα κλείσω εδώ. Κοίταξε, αυτό. Αν τα πάρτι γίνονται σε σπίτια, η αλήθεια είναι ότι κρατάνε πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι ένα πάρτι. Ναι, είναι απλά επειδή βγάζουμε φωτογραφίες και λίγο εγώ το πάω και λίγο σεταριστά με τα παιδιά, τα χρώματα και αυτά, έχω φέρει να αλλάξω παπούτσια. Γιατί μετά θα είμαι με αυτά, μετά τη μία ώρα δηλαδή. Στο δύο ώρο που η Ελισάβετ κάνει τη δουλίτσα, είσαι ναι, κυριλέ. Είναι κυριλέ. Μετά αναλαμβάνεις δράση εσύ, έτσι. Εννοείται. Γιατί μετά ξεκινάμε φαγητό, ξεκινάμε, κατάλαβες, σβήνουμε τις τούρτες, είμαι στο περαδόθε. Έξω το κάνετε το φαγητό ή μέσα όχι, στο σπίτι. Όχι, μέσα, στο, μέσα σπίτι. Στο σπίτι. Λοιπόν, οπότε εξής είναι η φάση που αρχίζεις και δίνεσαι σιγά σιγά. Να βγει και η ζώνη, να είμαι πιο χαλαρή. Είμαι, είδες όμως πως ήμουνα στην αρχή. Πολύ. Ε? Πολύ. Είναι Θέμιλ. Το τελευταίο που βγάζουμε, πες μου, σε παρακαλώ, ναι. Ναι. Ωραία. Ναι, καλέ. Βαθμολογήστε. Ποιος τη χάρη σου, Δήμητρα. Βγήκες πρώτη... Στην προηγούμενη εβδομάδα. Βγαίνεις πρώτη, αυτήν εδώ την εβδομάδα δεν εννοώ για να κάνεις πασαρέλα και χαίρεις και τέτοιες ανταπόκρισης. Συγχαρητήρια. Ναι. Είναι πολύ υψηλή βαθμολογία. Νατάσα, εξήγησέ μας γιατί έβαλες αυτό το βαθμό που έβαλες, το 3 δηλαδή. Ναι. Αρχικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα. Μου άρεσε πιο πολύ το πρώτο look που είχες, με το ψηλό το τακούνι και με τη ζώνη. Τώρα λίγο με χαλάει. Το παπούτσι που δεν μου δένει, επειδή είναι λίγο πιο κοντό το παντελονάκι, αυτό λίγο. Ναι. Το προηγούμενο δηλαδή ήταν για μένα τέλειο. Απλά στο δεύτερο outfit, αυτό, λίγο το παπούτσι με το υπόλοιπο σύνολο. Δεν αρέσουν... θα άντεχα 6 ώρες που κρατάνε τα πάρτι με τακούνι. Απλά το λέω επειδή... εκπείρας. Εγώ σήμερα το τακούνι και είπα, πόσο κουράγιο αλλά έτσι ξεκινάω.
Λογικό. Απλά επειδή είναι λίγο πιο κοντό το παντελόνι, λίγο μου χτυπάει με αυτό το παπούτσι. Ναι. Αλλά μου αρέσουν πολύ και τα χρώματα που έχεις βάλει και μου άρεσε γενικά πολύ και με τη ζώνη πριν όπως το έχεις κάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και που ήταν ανοιχτό και το σακάκι, τι είναι, που καμισάκι. Ναι, μου άρεσε πιο πολύ. Γενικά μου αρέσει. Ωραία. Γενικά τέλεια. 2,8 είναι μέσα στο όρο της βαθμολογίας από τα κορίτσια. Καλή αρχή λοιπόν, Δήμητρα. Και καλή επιτυχία στη συνέχεια.